Σε συνέχεια των ειδήσεων από τη Χουριέτη, η οποία είπε ότι η Άγκυρα δήθεν απέτρεψε τον Νότι Καλτζέο από το να κάνει έρευνες μέσα σε τουρκική, όπως ανέφερε η Φαλοκρηπίδα. Φυσικά πρόκειται για την Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα και την οριοθετημένη Κυπριακή ΑΟΣ. Η ΑΟΣ της Κύπρου είναι γνωστή, έχει ανακηρυχθεί και έχει οριοθετηθεί μάλιστα μερικώς. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η πραγματικότητα είναι ότι παρενόχλησε για άλλη μια φορά τουρκική φρεγάτα τον Νότι Καλτζέο, αυτή τη φορά όχι μέσα στην ελλαδική ΑΟΣ αλλά στην κυπριακή. Η απάντηση από το Γάλλο πλοίαρχο ήταν η ίδια και λακωνική, αγνόησε τους Τούρκους τονίζοντας ότι υπάρχει νόμιμη ναύτεξ από τις αρχές της κυπριακής δημοκρατίας, αγνόησε την Άγκυρα, συνέχισε κανονικά τις έρευνες. Ανάλογη ήταν η απάντησή του στις τουρκικές προκλήσεις δια ασυρμάτου από την τουρκική φρεγάτα, όπου είπε ότι κάνει έρευνες στην ελληνική ΑΟΣ ανατολικά της Κύπρου, σύμφωνα με οδηγίες τις εξουδετημένες για την περιοχή ελληνικών αρχών, της ελληνικής κυβερνήσεως και όλα αυτά. Έτσι η Τουρκία, οι απειλές της πέφτουν για άλλη μια φορά στο κενό, και ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, τελικά τα τετελεσμένα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, διότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανακηρυχθήσα κυπριακή ΑΟΣ και η οριοθετημένη ελληνική εκεί μερικώς με την Αίγυπτο, οι έρευνες γίνονται μέσα σε αυτές τις περιοχές που είναι συμβατές με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και μάλιστα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, την UNCLOS, τη σύμβαση του Montego Bay του 1982 και όχι βάσει παραλόγων ψευδομνημονίων τύπου τουρκολιβικού ή της ψευδοαναβάθμισης του κατοχικού μορφώματος σε δίθεν κράτος, βάσει του οποίου προσπαθεί να υφαρπάξει μεγάλα τμήματα της κυπριακής ΑΟΣ η Άγκυρα. Πέραν αυτού, ο αϊκίνητος Νίκος Δένδιας δίνει σκληρό μήνυμα στην Τουρκία, δεν εκφοβίζεται η Ελλάδα, δεν θα οδηγήσουν πουθενά οι προκλήσεις, χαρακτήρισε οξύμορη τη διαμαρτυρία της Άγκυρας περί δίθεν στρατιωτικοποίησης των νησιών, ενώ η ίδια έχει παρατάξει απέναντι από τα νησιά τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη Μεσόγειο. Ξεκάθαρο το μήνυμα Δένδια, έχοντας δίπλα του τον άλλο Υπουργό Εξωτερικών του Ελληνισμού, του έτερου ελληνικού κράτους, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν εκφοβιζόμαστε από παράνομες ενέργειες. Θα προστατεύσει η χώρα την κυριαρχία και τα δικαιώματά της, ήταν το μήνυμα Δένδια. Συγγνώμη, κατηγόρησε την Άγκυρα ότι υπονομεύει τα αποτελέσματα του 63ου γύρου διερευνητικών επαφών ακόμα και πριν αυτές αρχίσουν. Είναι απαράδεκτο ότι η Τουρκία με διαρκείς προκλήσεις και πριστικές δηλώσεις προσπαθεί να υπονομεύσει το κλίμα αυτών των επαφών πριν καν λάβουν χώρα, είπε ο Δένδιας, μιλώντας και για την επιστολή του Τούρκου μονίμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ αναφορικά με το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο Φεριντούν Σινιρλίογλου, εκείνος που συντάσσει αυτές τις επιστολές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη διεθνή νομιμότητα. Συνεχίζουμε. Ο Δένδιας λοιπόν χαρακτήρισε οξύμορη τη διαμαρτυρία της Άγκυρας περί στρατιωτικοποίησης των νησιών, αφού έχει παρατάξει απέναντι από τα νησιά τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη Μεσόγειο. Αναφορικά δε με τις εξαγγελίες της Άγκυρας για τη διεξαγωγή παράνομων γεωτρήσεων στην Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θύμισε ότι υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εφόσον η Άγκυρα υποτροπιάσει θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να δούμε τι θα γίνει τελικά. Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών του έτερου ελληνικού κράτους, είπε ότι οι έβυχες δηλώσεις που για ένα διάστημα είχαμε ακούσει από πλευράς Τουρκίας δεν μετουσιώνονται δυστυχώς σε πράξεις, για να προσθέσει ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας εδράζεται σε μια αναθεωρητική νεοοθωμανική προσέγγιση βασισμένη κατά κύριο λόγο στη στρατιωτική ισχύ της χώρας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουτιέρες, καθώς και με τον ηγέτη, τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς είχαμε υπαναχώρηση από την Άγκυρα όσον αφορά τα συμφωνηθέντα. Ανέφερε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Λευκωσία εξακολουθεί να θεωρεί την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και την επίτευξη θετικού αποτελέσματος όσον αφορά το Κυπριακό εφικτό. Οι στιγμές δύσκολες, οι προκλήσεις εναντίον μας πολλές, Κύπρος και Ελλάδα αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα
συνέπεια και με σεβασμό, απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αυτά από τους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο ελληνικών κρατών. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία συνεχίζει τις λεκτικές προκλήσεις, θορυβημένη, έχει υποστεί διαδοχικές διπλωματικές ήττες, ενώ ο ελληνισμός ενισχύεται σε Αθήνα και Λευκοσία με τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά οπλικά συστήματα που είναι διαθέσιμα διεθνώς, σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Οι έρευνες για τον EastMed γίνονται απρόσκοπτα, μισθωμένο το υποσημαία Μάλτας γαλλικών συμφερόντων Nautical Geo από τους τρεις συμμάχους στην Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, την ισχυρή τριμερής Αθηνών, Λευκοσίας, Ιερουσαλήμ, η Αίγυπτος πάντα δίπλα στον ελληνισμό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, σύντομα και η Λιβύη μετά τις εκλογές. Ο Άσαντ συνεχίζει να μάχεται τους Τούρκους και να επιδιώκει την πλήρη απελευθέρωση της χώρας του και την εξάλληψη του μορφώματος του κατοχικού του νέου ψευδοκράτους που προσπαθεί να δημιουργήσει η Άγκυρα στην Ιντλίπ. Το ρωσικό πράσινο φως χρειάζεται και η στήριξη της ρωσικής αεροπορίας και το μόρφωμα που φτιάχνει εκεί η Άγκυρα στη Βόρεια Συρία θα είναι παρελθόν. Από κοντά επίσης και η πανίσχυρη και ανερχόμενη Ινδική υπερδύναμη, η οποία θορυβείται από τον άξονα Τουρκίας-Πακιστάν, Άγκυρας-Ισλαμαμπάντ, έρχεται σε συνεννοήσεις με τον ελληνισμό, σε ευήκο αυτή τη φορά ΟΤΑ, του αϊκίνητου Δένδια, του Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι προχωρούν στη σύσφιξη των σχέσεων και με την Ινδική υπερδύναμη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημιουργία ενός πανίσχυρου αντίρροπου στον επεκτατικό άξονα Άγκυρας-Ισλαμαμπάντ. Αυτά προς το παρόν. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε. Μην ξεχνάτε να κοινοποιείτε τις εκπομπές μας πατώντας το πλήκτρο με το share. Ενισχύετε έτσι πάρα πολύ την αδέσμευτη φωνή μας. Επίσης τα like βοηθούν να ανεβαίνουν οι εκπομπές ακόμα πιο ψηλά στην αναζήτηση του διαδικτύου. Το ίδιο και τα θετικά σχόλιά σας, όπως επίσης και οι συνδρομές σας μας ενισχύουν ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα βήματα στον τομέα της ενημέρωσης, στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Αν δεν έχουμε κάτι έκτακτο, θα τα πούμε όλοι μαζί το βράδυ στο σχολιασμό που κάνουμε από κοινού, εγώ από εδώ και εσείς από τη ζωντανή συζήτηση δίπλα, με τον σχολιασμό όλης της επικαιρότητας, όλων των σημαντικών ειδήσεων που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο, το γίγα απανταχού ελληνισμό και φυσικά τις πανίσχυρες και ένδοξες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Έως τότε, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους.